Τίνουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα έβρεση εργασίας. Εντοπίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι και από το Σεπτέμβριο ίσως ακόμα περισσότερο να καταγράψουμε ένα υψηλό ρυθμό αύξησης της ανεργίας. Πρέπει να είμαστε εδώ πριν αυτό συμβεί. Μια πλατφόρμα η οποία ηλεκτρονικά από τη μία πλευρά ο υποψήφιος εργαζόμενος θα καταχωρεί τα τυπικά προσόντα και το βιογραφικό του και από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις θα καταχωρούν τις ανάγκες τους και διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία θα γίνεται το matching και θα αποστέλλεται ένα SMS στον υποψήφιο εργαζόμενο ώστε να μπαίνει και να κάνει το όποιο ραντεβού για συνέντευξη με την επιχείρηση. Πολύ από σημαντική και πέρα, πρωτοβουλία αυτή. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Και αυτό που λέμε με τον Δήμαρχο είναι ότι ακόμα και έναν δημότη να βοηθήσουμε έχει πολύ μεγάλη αξία για μας. Όλα αυτά τα μέτρα που σας προανέφερα, τα οποία τα πήραμε από την πρώτη στιγμή δίχως αστερίσκους και δίχως παρενθέσεις και εξαιρέσεις, αφορούν ολοκληρωτική απαλλαγή από δημοτικά τέλη και τέλη τραπεζοκαθισμάτων, όχι απαλλαγή ποσοστιαία 20, 30 ή 50% όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία δεν διάγουν την καλύτερη τους περίοδο. Έχουμε μία πτώση, ο Μάρτιος συγκριτικά με το Φεβρουάριο έκλεισε σε ένα ποσοστό μείον 60%, ο Απρίλιος καταγράφεται να είναι χειρότερος. Δεν μπορούσαν όμως και εμείς να μην πάρουμε αυτή την απόφαση βλέποντας ότι η αγορά καταγράφει, αν θέλετε, πολύ σκληρές οικονομικές στιγμές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ζητάμε και από την κεντρική κυβέρνηση να δείξει εκείνο τον πολιτικό δυναμισμό και την πολιτική αποφασιστικότητα να βγει μπροστά για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι βάλαμε πλάτη και έγινε σαφές ότι βάλαμε πλάτη σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο με το παραπάνω. Δεν στερήθηκε κανείς, δεν κάναμε σε τίποτα πίσω όσον αφορά το κομμάτι των κοινωνικών δομών και της κοινωνικής πολιτικής κυρίως του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στηρίξαμε όλες τις δράσεις και με το παραπάνω. Περιμένουμε λοιπόν σύντομα, αν όχι το Μάιο, τουλάχιστον τον Ιούνιο, μια γενναία χρηματοδότηση. Διαφορετικά, μέσα στο καλοκαίρι ενδεχομένως προκύψουν και ανακύψουν προβλήματα, ειδικά αν το κομμάτι κορονοϊός δεν τελειώσει.